ταμιακή εξοικονόμηση πλέον του 1 εκατομμυρίου ετησίως. Υπολογίζει η Δημοτική Αρχή ότι θα προκύψει με την υλοποίηση του έργου αντικατάστασης του οδοφωτισμού και μάλιστα με τις σημερινές τιμές που είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη μείωση των ανταποδοτικών τελών για τους δημότες. 2 ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ελισάφ και 1 ημέρα μετά το μπαράζ ανακοινώσεων από δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 1%, η Δημοτική Αρχή τοποθετήθηκε επιμένοντας ότι το έργο είναι ωφέλιμο και για οικονομικούς λόγους και όχι μόνο για λειτουργικούς και αισθητικούς. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, ο Δήμος Ιωαννιτών δεν χρεώθηκε ούτε 1 ευρώ για την εκπόνηση των μελετών και την ορίμανση του έργου. Ο Δήμος δεν θα χρεωθεί ούτε 1 ευρώ, συνεχίζει, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, που θα αφορά σε όλη την έκταση του Δήμου. Με την ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης του οδοφωτισμού θα δοθεί η δυνατότητα για άμεση μείωση των ανταποδοτικών τελών. Όσοι μιλούν, συνεχίζει, για ποσοστά και εκπτώσεις οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο προϋπολογισμός δεν καθορίζεται με ποσότητες εργασιών και τιμές μονάδας ενός κλασικού δημόσιου έργου, αλλά προκύπτει από την ελάχιστη εκτιμόμενη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που για το διαγωνισμό του Δήμου προσδιορίστηκε στο 62,4% επί της τρέχουσας ενεργειακής κατανάλωσης. Σε όλη την περίοδο λειτουργίας του έργου, ο Δήμος θα έχει ταμιακή εξοικονόμηση που υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάνει το 1 εκατομμύριο ετησίως, με βάση τις σημερινές τιμές. Τα χρήματα αυτά, τονίζει, θα επιστραφούν στους δημότες με μείωση των ανταποδοτικών τελών. Για το διαγωνισμό και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου στα έργα του οδοφωτισμού σε Γιάννενα και Πρέβεζα, ρωτήθηκε και ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, υποστηρίζοντας πως οι δύο Δήμοι μόνον ωφέλη θα έχουν από την υλοποίηση του έργου. Επέμεινε μάλιστα ότι αυτό προέκυψε από τον υπολογισμό του κόστους που θα είχε ο Δήμος Ιωαννιτών σε βάθος 12 ετίας, που με τις σημερινές τιμές και συνθήκες θα ήταν πολλαπλάσιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και το σύνολο του εξοπλισμού που θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του μετά την παρέλευση της 12 ετίας. Όταν βγήκε η διακήρυξη του έργου με τις συνθήκες που είχε τότε η τιμή της κιλοβατόρας, το κόστος του Δήμου χωρίς ΦΠΑ για 12 χρόνια ήταν 24.797.641,57 ευρώ. Αφού γίνεται η προσφορά και καθόμαστε και κάνουμε όλες τις αναλύσεις με τα τότε νούμερα που ισχύαν για την ηλεκτρική ενέργεια και για την τιμή μονάδος, βγάζουμε ότι το εγγυημένο οικονομικό όφελος του Δήμου από τη κατάσταση που ήταν τότε με τα φωτιστικά που είχε στη χρήση είναι 3.747.682,56. Παράδειγμα, ο Δήμος Ιωαννιτών έπρεπε με άλλες μεθόδους να φτιάξει το έργο και να περιμένει μετά να πάρει κέρδος. Σήμερα δεν βάζει ευρώ και βρίσκεται σε ένα έργο τελειωμένο, στο οποίο στο τέλος των 12 ετών θα πάρει κέρδος 3.747 με τα τότε χρήματα, όχι με τα σημερινά που έχει ξεφύγει η κιλοβατόρα. Ο Δήμος σήμερα κερδίζει. Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό που λέτε εσείς για τα ΣΕΑ. Υπόθηκε ότι θα είναι κερδισμένος και ότι από την αρχή, όπως κατεβαίνει η διακήρυξη, ο Δήμος θα είναι κερδισμένος.